Στις τελευταίες Σοβιετίες, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σιμονέλη. Και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, που την ακούσαμε χθες σε αρκετές δηλώσεις της, είπε ότι ήταν λάθος ο τρόπος που το διαχειρίστηκε η αντιπολίτευση. Εκεί γίναν μόνο τα λάθη. Και στο βαθό. Κυρία Μενδώνη. Άσαμε να το λέτε τώρα. Ναι. Σας. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι εμφανώς ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί ως πνιγμένος να πιεστεί από τα μαλλιά της, να σωθεί από τα ναυάγια που βιώνει μετεκλογικά. Και είναι πολλά, γιατί είναι η πραγματικότητα που αρχίζει και γίνονται οι συγκρίσεις. Όμως, από τη μία είναι αυτή η αδυναμία. Από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι σήμερα, όταν τα παιδιά 17 και 15 χρονών έχουν πρόσβαση στα πάντα δια του διαδικτύου, το να βάζω φουρά ή να βάζω αστυνομία να μην δουν ένα έργο, το οποιοδήποτε, γιατί έχουμε κάνει και διαφήμιση τελικά στο συγκεκριμένο, είναι όχι η σπατάλη δυνάμεων και πολυτέλεια, και νομίζω ότι δεν αρμόζει σε μια δυτικού τύπου, ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία που θέλουμε να είναι η χώρα μας. Και συμφωνώ, κύριε. Άρα στην ουσία καταδικάζεται και ότι, εσείς αυτό. Ότι οι Σοβιετίες, δεν είναι μόνο. Το λέω Σοβιετία με την έννοια ως απόλυτο έλεγχο ενός κρατικού μηχανισμού τη ζωή των ανθρώπων ή τη οικονομία των ανθρώπων. Τη πληροφόρηση των ανθρώπων. Και αυτά. Λοιπόν, φύγαμε από αυτά. Εδώ τώρα σας λέω ότι τα παιδιά δια του διαδικτύου μπορούν. Ναι, αλλά τα 7 παιδιά πείτε, έφτασαν σε αστυνομικό τμήμα. Ναι, θα μου πείτε τώρα, είναι επιτρεπτό στο διαδίκτυο να μπαίνει μέσα ένα παιδί 15 χρόνων και να έχει πρόσβαση σε όλα. Έτσι είναι η εποχή μας. Και πρέπει να προσαρμόζουμε και οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνία και το κράτος τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές βάσει της εποχής. Τι να κάνουμε, όταν δεν υπήρχε διαδίκτυο, μπορεί και να έλεγα ότι να κάνω αυτό το έλεγχο. Θυμίζω ότι αυτοί οι νόμοι, που για μένα είναι ξεπερασμένοι, είναι ψηφισμένοι μόλις το 2010. Για την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης δόθηκαν επιχειρήματα και πατήματα από τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν. Σαφέστατα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, σας το ξανάπα. Από την τρίχα να την κάνω τριχιά και να προσπαθήσω να απεικνωσμένα να δημιουργήσω ένα θέμα, τώρα γυρνάω στο 80, στο 50, όταν ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, ένας πολιτικός της συνένεσης, της μετριοπάθειας. Και προσέξτε να δείτε, αν δηλαδή, αν μη τι άλλο, δηλαδή φαντάζει ως καρικατούρα η προσπάθεια να δώσεις στοιχεία πολιτικής στο Μητσοτάκη. Σας έχει καταλογίσει πολλές φορές είναι αντιπολίτευση και τότε κυβέρνηση ότι επί ημερών μόνο κυβερνητικής δεν πάνε το πεις. Ότι τι? Κάνατε την τρίχα τριχιά μέσω των μέσων ενημέρωσης. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Λεξιάδη, τώρα κοιτάξτε, να απαντήσουμε τις υπερβολές της αντιπολίτευσης με την προηγούμενη αντιπολίτευση, θέλετε να μου πείτε. Ναι. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι ένα κεφάλαιο. Κύριε Εγώ όμως λέω το εξής. Να απαντήσω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι όταν επί ΣΥΡΙΖΑ ένα όργανο μιας υπηρεσίας έκανε ένα λάθος, ένας υπάλληλος, αμέσως έβγαινε η Νέα Δημοκρατία και φώναζε για πολιτικές ευθύνες, να παραιτηθούν οι υπουργοί, τι κάνουν οι υπουργοί κτλ. Όταν ένας αστυνομικός, ένας πυροσβέστης, ένας άλλος υπάλληλος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, αμέσως λέγανε πολιτικές ευθύνες. Τώρα έχει φύγει αυτό από το λεξιλόγιο. Τώρα δεν υπάρχουν ευθύνες υπουργών, τώρα υπάρχουν ευθύνες υπαλλήλων. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού ως προς το ποιο υπουργείο φταίει. Οι ευθύνες είναι πολιτικές πρώτα απ' όλα. Και μετά είναι και οι υπηρεσιακές. Και εδώ να ξεκαθαριστεί το θέμα. Και με αφορμή αυτό να ξεκαθαριστεί κάποια στιγμή και τι αστυνομία θέλουμε. Αν κάποιοι θέλουν μια αστυνομία να ασχολείται με τον έλεγχο του καπνίσματος τσιγάρων, με τον έλεγχο ποιοι πάνε στους κινηματογράφους ή επειδή διέγραφα ή το να κάνει το γνήσιο υπογραφής, νομίζω ότι αυτή η αστυνομία δεν μπορεί ποτέ να είναι αποτελεσματική. Αυτό που καταγγέλατε εσείς ως κυβέρνηση, κύριε Αλεξιάδη, στην ουσία το πράτετε τώρα ως αντιπολίτευση. Σε καμία περίπτωση. Εμείς έχουμε μια υπεύθυνη στάση σαν αντιπολίτευση. Έχει βουήξει ο τόπος και το διαδίκτυο. Εάν επί ΣΥΡΙΖΑ αστυνομικοί πηγαίναν σε κινηματογράφο να συλλάβουν 15χρονα, διότι έγινε σύλληψη στο. Δεν συνελήφθησαν. Πήραν όχι σύλληψη. Πήραν προσαγωγή 15χρονα από κινηματογράφο, του πήγαν σε αστυνομικό τμήμα για να γίνει εξακρίβωση στοιχείων. Με ποιο αδίκημα, ότι βλέπαν ένα έργο. Για όνομα του Θεού. Αν με αυτά θέλει να ασχοληθεί η κυβέρνηση, ας ασχοληθεί. Εμείς θέλουμε άλλο ρόλο για την αστυνομία. Κάτι είπατε για το αλλάξετε. Αν επί ΣΥΡΙΖΑ, τι. Αν γινόταν αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε πρωτοσέλιδα, ζωντανές συνδέσεις, να παραιτηθούν οι υπουργοί και διάφορα τέτοια. Τώρα βεβαίως, επειδή υπάρχει ένας
έλεγχο των μέσων μαζική ενημέρωση από την τελευταία σοβιετικού τύπου δημοκρατία στην Ελλάδα, όπου δυστυχώ αυτά που αφορούν την αντιπολίτευση δεν βγαίνουν. Δεν θα ακούσετε πουθενά το τι λέει η αντιπολίτευση και υπερπροβάλλονται κάποια ζητήματα. Στο θέμα δε του. Πώς δεν λέει τίποτα. Στο θέμα δε αυτό, ορισμένοι με περισσό θράσος βρίσκουν ευθύνες της αντιπολίτευσης για όσα έγιναν, για αυτό το ζήτημα. Αν είναι δυνατόν, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες να έχουν τη γενναιότητα να τις αναλάβουν. Και αν κάποιοι έχουν ευθύνες, θα παρατηθούν κιόλας. Ναι, έσπευσε αμέσως όμως να τοποθετηθεί ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος, όπως προέκυψε μετά στην συνέχεια, το 2010 ο νόμος αυτός έχει την υπογραφή του κύριου Ραγκούση. Ένας νόμος ο οποίος είχε διατάξεις και του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο ήταν αρμόδιος ο κύριος Ραγκούσης, δεν ήταν υπουργός πολιτισμού, βεβαίως. Και είχε και τη δική του υπογραφή. Αλλά αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Διότι αν πάρουμε αυτό το επιχείρημα. Να το κλείσουμε. Αν πάρουμε αυτό το επιχείρημα. Να απαντήσω όμως. Να απαντήσω όμως. Αν πάρουμε αυτό το επιχείρημα, έπρεπε τη Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια που ήταν αντιπολίτευση να του λέμε: κύριε, δεν δικαιούστε να ομιλείτε, διότι έχετε υπογράψει τόσα πράγματα για τα οποία τώρα διαμαρτύρεστε. Ακόμα και το νόμο 43-36, το μνημόνιο για το οποίο μας καταγγείλαν, το ψηφίσαν και μετά μας καταγγείλανε. Ας πάμε όμως στην ουσία των προβλημάτων. Πάμε στην ουσία λοιπόν του προβλήματος. Τι μπερδεύετε τώρα, κύριε. Στην πραγματικότητα λέω, δεν μπερδεύω. Εμάς εδώ δεν είστε και αυτό. Κύριε Οικονόμου, εγώ το λέω, μας ακούει ο πολίτης. Η σωτηρία της χώρας, δηλαδή, για να έχετε εσείς το ευρώ σήμερα εδώ. Να προλάβουμε, δεν έγινε. Να ακούσουμε τον χρόνο, να ακούσουμε τις απόψεις. Δηλαδή και τους λαφαζάνιδες να έχουν μαζί. Των Ελλήνων του εξωτερικού. Μας το πει και ωραία ταινία, γιατί κοιτάξτε να δείτε με τον Τζόκερ. Ψήφισε ο λαός, ψήφισε ο λαός. Με τον Τζόκερ τώρα δεν βλέπουμε την άλλη ταινία. Που δείχνει τα χάλια ναι, τώρα τους απόδημους θα πούμε δύο κουβέντες δεν προλαβαίνουμε. Του Μαρουφάκη την ταινία λέω. Κατάλαβα. Ναι. Το είπαμε νωρίτερα. Που δείχνει τα χάλια τους. Δεν λοιπόν. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλες. Ναι, είναι το εμείς ροϊκό. Κυβέρνηση τσίρκο λοιπόν, όπως έχετε δύο τώρα λεπτά, δεν έχουμε. Ένα ο καθένας για την ψήφο ήταν το ροϊκό του αυτοκτονικού ιδεασμού του Μαρουφάκη. Αυτό μας δεν θα πείτε για τους απόδημους τίποτα. Βεβαίως και να πούμε. Μια κουβέντα κύριε Οικονόμου, υπήρχε διαστροκία χθες. Τι που πάμε. Πρέπει να εξηγήσει, εγώ το ξαναλέω. Ο υπουργός και η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά και φυσικά επιζητεί τις συνενέσεις και όλων και των 300 βουλευτών, γιατί είναι το ζήτημα αυτονόητα λογικό να ζητάς αυτός ο οποίος έχει και άμκα και εκλογικό δικαίωμα και είναι εγγεγραμμένο στη χώρα μας να μπορεί να ψηφίσει. Εγώ βάζω, θα βάλω και ακόμα κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά η λεγόμενη, πρέπει να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη. Γιατί εγώ που δεν έχω λεφτά και ζω στην Ευρώπη και δεν μπορώ να πάω το αεροπλάνο να έρθω να ψηφίσω στην Ελλάδα, να μην έχω δικαίωμα ψήφου και εγώ που έχω λεφτά και μπορώ να πάρω το αεροπλάνο και να βάλω το αεροπορικό μου εισιτήριο και να έρθω να ψηφίσω, εγώ να έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Να εξηγήσει λοιπόν γιατί ο φτωχός της Έλληνας που ζει στην Ευρώπη ή στην Αμερική ή στον Καναδά ή οπουδήποτε. Να μην μπορεί να ψηφίσει και να μπορεί να ψηφίσει μόνο ο πλούσιος. Αυτό να μας το εξηγήσει ο φιλολαϊκός και αριστερός ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό λέει. Λέει λοιπόν ότι εγώ να μην πάω στο προξενείο αφού δεν έχω τα λεφτά να γυρίσω στην πατρίδα. Πολύ συνοπτικά, αυτό γιατί καταλαβαίνω το θέμα του χρόνου σας. Ναι. Πολύ συνοπτικά. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 50 μέχρι και το 14, δεν επιτρέπαν τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίσουν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Η ιστορία είναι αυτή. Εμείς μια κυβέρνηση 4 χρονών με τόσα πολλά προβλήματα, ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, φέραμε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, κάναμε ειδική επιτροπή και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαμε το να δώσουμε δικαίωμα. Πότε βεβαίως, είναι αυτό κύριε Αλεξιάδη. Βεβαίως και θα δώσουμε δικαίωμα στους κατοίκους του εξωτερικού, τους Έλληνες, με σεβασμό και της εσωτερικής διαδικασίας δημοκρατίας και του δικού τους δικαιώματος. Και αυτοί που τόσα χρόνια τους απαγορεύαν να ψηφίσουν, λοιπόν. Να βγουν και να απολογηθούν. Ψηφίστε το λοιπόν και αφήστε τώρα τις πυρουέτες. Θα φανεί το επόμενο διάστημα. Ψηφίστε το τώρα και αφήστε το εδώ. Για τηλεθεάτρια που είπατε, ελίτ τους συνδικαλιστές των ΟΤΑ. Λέει αν είναι ελίτ, να πάτε και εσείς, να δουλέψετε εκεί. Ο καθένας, εγώ είμαι δικηγόρος, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ακούστε όμως, εγώ τι λέω. Ο κύριος συμπεριφέρεται σαν ελίτ. Δεν θα ιδιωτικοποιηθεί ζωή μας. Και ρωτάω, το συνεργείο, εγώ δεν είπα ότι είναι ελίτ. Αυτό είπατε κύριε Οικονόμου, υπάρχει κύριε, το βίντεο. Όχι, υπάρχει κύριε, το βίντεο είπα κύριε, ότι ο κύριος του διπλανού ιδιωτικού συνεργείου, ποια είναι η διαφορά.
Μα θα δώσουμε τα πάντα σε ιδιώτες για να εξηγήσουμε αυτή την ιδιοληψία που έχετε. Του ιδιωτικού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ιδιωτικού Συνεργείου. Άλλο ο ρόλο του ιδιωτικού τομέα, άλλο του ιδιωτικού. Αφήστε τώρα, εγώ τα κόλπα αυτά τώρα, τα συνδικαλιστικά τη πρώτη νηπιαγωγείου, τα ξέρω καλά. Εγώ είμαι τη πρώτη νηπιαγωγείου. Τα παλιά είναι αυτά. Τα παλιά. Τα παλιά κόλπα. Που λέει τι. Αυτά ξέρετε. Άρα μου βάζετε τώρα λόγια μέσα στο στόμα. Αφήστε τώρα. Υπάρχει το βίντεο, κύριε Οικονόμου. Πάρτε το βίντεο λοιπόν και να πω εγώ. Τα δύο συνεργεία. Ποια είναι η διαφορά πάρα πολύ, κύριε Αλεξιάδη. Καλά, εργαζόμενο του ενός συνεργείου και του άλλου νόμου συνεργείου. Εντάξει, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα.